Καλή σας μέρα. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την διεξαγωγή των δεύτερων περιφερειακών αγώνων Στίβου με την επωνυμία δεύτερη αθλητική και προληστική συνάντηση Νέων Βορείου Αιγαίου. Μία προσπάθεια που ξεκίνησε από πέρσι με φιλοδοξία να καθιερωθεί και να γίνει πλήρω θεσμός για τον Βόρειο Αιγαίο. Γεγονός όπου έτρεξαν και τρέχουν και συνεχίζουν να τρέχουν η περιφέρεια με τον ΣΕΓΑΣ, πέρσι με τον ΣΕΓΑΣ Λέσβου, φέτος με τον ΣΕΓΑΣ Χίου Σάμου, μια αγαστή συνεργασία που φέρνει άριστα αποτελέσματα. Φιλοδοξούμε ότι κάθε χρόνο θα γινόμαστε καλύτεροι. Προς όφελος των παιδιών και των κατοίκων του Βορείου Αιγαίου. Γιατί μην ξεχνάμε, πέρα του αθλητικού γεγονότος, έχουμε και μια άφηξη επισκεπτών αθλητών, προπονητών που ξεπερνάνε ένα μεγάλο αριθμό. Θα μας πούνε βέβαια εδώ υπεύθυνοι του ΣΕΓΑΣ σε ποιο βαθμό έχουμε φτάσει. Είναι λοιπόν ένα θεσμός που θα τον αγκαλιάσαμε οι δύο φορείς. Πιστεύουμε ότι θα γίνει κτήμα όλων των κατοίκων του Βορείου Αιγαίου και κάθε χρόνο θα είναι καλύτερη. Σας προσκαλούμε λοιπόν την Πέμπτη στις 5.30 στο Δημοτικό Στάδιο Χίου, όπου θα γίνει η έναρξη των δεύτερων περιφερειακών αγώνων με τη συνεργασία του ΣΕΓΑΣ και τη στήριξη του ίδια βέβαια, έτσι στον βαθμό που μπορούν του νομικού προσώπου όσον αφορά την προετοιμασία του σταδίου. Το λόγο στον πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ για να μας πει το οργανωτικό μέρος της διοργάνωσης. Να σας καλωσορίσω και από την πλευρά της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Χίου Σάμου και να σας ευχαριστήσω πολύ που απευθύνετε την πρόσκλησή μας. Όπως ανέφερε και ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, ο κ. Παπαδόπουλος, ουσιαστικά πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση, τη δεύτερη αθλητική και πολιτιστική συνάντηση νέων, Βορείου Αιγαίου. Ξεκίνησε πέρσι με την υποστήριξη της περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου, την οποία ευχαριστούμε και η οποία συνεχίζεται φέτος και ευελπιστούμε πραγματικά ότι αυτή θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Είναι μια πραγματικά μοναδική ευκαιρία για τα παιδιά και τους εφήβους που συμμετέχουν στο κλασικό αθλητισμό να έχουν έναν αγώνα, να έχουν την εμπειρία ενός ακόμη αγώνα, γιατί ξέρετε ότι οι μετακινήσεις των παιδιών και των εφήβων εκτός Χίου και εκτός των νησιών του Βορείου Αιγαίου γενικότερα, προκειμένου να συμμετέχουν σε πανελλαδικούς, πέραν δηλαδή της ΕΑΣ αγώνες, είναι πάρα πολύ δύσκολοι και επομένως ένας τέτοιος αγώνας είναι πάρα πολύ χρήσιμος από άποψη αθλητικής εμπειρίας για τους αθλητές και τις αθλητές. Βεβαίως για μας αυτό αποτελεί και ένα ακόμα κίνητρο για όσα παιδιά και εφήβους συμμετέχουν στα αθλητικά σωματεία των δύο ΕΑΣ, δηλαδή των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Και είναι κίνητρο γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούν τα παιδιά να συμμετέχουν στον αθλητισμό, στον κλασικό αθλητισμό, γευόμενα τα θετικά του κλασικού αθλητισμού, που όπως γνωρίζετε και γνωρίζουμε όλοι, αποτελεί τη βάση κάθε άλλο αθλήματος. Για εμάς λοιπόν η προτροπή προς τους γονείς είναι να δώσουν την ευκαιρία στα παιδιά να συμμετέχουν στα αθλήματα του Στίβου, να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να μπουν στα ιδεώδη του κλασικού αθλητισμού και να έχουν μια ολόκληρη ανάπτυξη τα παιδιά τους με έναν τρόπο ισορροπημένο. Γι' αυτό και αυτές οι εκδηλώσεις, αυτές οι διοργανώσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές. Προβάλλουμε τον κλασικό αθλητισμό προς τα έξω και δίνουμε τη δυνατότητα σε γονείς και παιδιά να αντιληφθούν πόσο σημαντικός είναι ο αθλητισμός στην καθημερινή ζωή του παιδιού και του εφήβου. Όσον αφορά τις τεχνικές λεπτομέρειες της διοργάνωσης, στην οποία θα συμμετέχουν αθλητές και σωματεία από τη Λίμνο, τη Λέσβο, την Χίο προφανώς, ως υποδεσπότες εμείς και τα αθλητικά μας σωματεία, τη ΣΑΠΟ και την Ικαρία, θα μας δώσει λεπτομέρειες, θα μας δώσει τη συνέχεια λεπτομέρειες ο τεχνικός σύμβουλος του ΣΕΡΑΣ, ο κ. Πετρής, αλλά προηγουμένως θα δώσω το λόγο στον κ. Παντελή Μπουγάνο, ο οποίος θα δώσει λεπτομέρειες σε σχέση με τη διοργάνωση και τις τεχνικές λεπτομέρειες από την πλευρά της περιφέρειας. Καλησπέρα. Την 5η 5 του μηνός διοργανώνονται εδώ οι δεύτεροι κατά σειρά περιφερειακοί αγώνες Στίβου, οι οποίοι θεσμοθετήθηκαν από την Περιφερειακή Αρχή ως μία πρωτοβουλία στήριξης των νέων της περιοχής.
Στη συγκεκριμένη διοργάνωση συμμετέχουν 180 αθλητές με συμμετοχές από Μυτιλήνη, Λέσβο, από Μυτιλήνη, Σάμο, Λίμνο, Ικαρία και Χίο σε ένα προϋπολογισμό κόστους που φτάνει περίπου τα 25.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη αθλητική διοργάνωση είναι η δεύτερη, όπως είπαμε, και θα ακολουθήσει και τρίτη την επόμενη χρονιά στη Σάμο. Είναι μια ευκαιρία προς τους νέους μας να ανταγωνιστούν και να δουν τις δυνατότητές τους, να αποκτήσουν τις εμπειρίες εκείνες που να τους βοηθήσουν έτσι ώστε να διακριθούν, αν θέλετε, και σε μεγαλύτερους αγώνες, σε καλύτερες διοργανώσεις. Θα πρέπει να πούμε εδώ ότι το κύριο μέρος, το σύνολο, αν θέλετε, του κόστους το έχει επιβαρθεί η Περιφερειακή Αρχή με προϋπολογισμό 25.000 ευρώ. Πρέπει να πούμε εδώ και να ευχαριστήσουμε το νομικό πρόσωπο για τη διάθεση των αθλητικών εγκαταστάσεων και του προσωπικού του για την επιτυχή διοργάνωση των αγώνων και ιδιαίτερα το ΣΕΓΑΣ για την τεχνική υποστήριξη των αγώνων έτσι ώστε να υπάρχει επιτυχία. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι η Περιφερειακή Αρχή στηρίζει και θα στηρίζει κάθε προσπάθεια και κάθε αθλητική δραστηριότητα που θα γίνεται σε επίπεδο περιφέρειας και αποτελεί προτεραιότητα για εκείνη. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, αφού μιλάμε για το οικονομικό σκέλος, μια διοργάνωση αθλητική και πόσο μάλλον αυτού του Βεληνικού, δεν μπορεί να μην έχει το αγωνιστικό μέρος που είναι και υπό το πρωταγωνιστικό την υπόθεση. Από τον Τεχνικό Σύμβουλο θα ακούσουμε το αγωνιστικό κομμάτι και μετά από τον γραμματέα και το μέρος του ΣΕΓΑΣ θα μας πούνε τις δικές τους θέσεις πάνω στην διοργάνωση. Ας δούμε λοιπόν και το αγωνιστικό κομμάτι και μετά ο λόγος στα υπόλοιπα μέλη του ΣΕΓΑΣ. Ευχαριστώ. Καλημέρα και από μένα. Σας καλωσορίζουμε στην δεύτερη αθλητική και πολιτιστική συνάντηση που συνδιοργανώνουμε με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Στους επιμέρους στόχους που στοχεύει αυτή η διοργάνωση είναι περιττό να αναφερθούμε. Ο κ. Τριαντάφυλλος τους ανέλησε πάρα πολύ ωραία και δεν χρειάζεται περαιτέρω εμβάθυνση σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, όσον αφορά το αγωνιστικό καθαρά κομμάτι. Σχετικά με τους αγώνες, υπάρχουν 6 αγωνιστικές κατηγορίες αγωνιζομένων. Το ηλικιακό εύρος ξεκινάει από τα 12 έτη και φτάνει μέχρι και τα 17. Είναι 3 αγωνιστικές κατηγορίες στα αγόρια και άλλες 3 αντίστοιχα στα κορίτσια. Είναι οι παπέδες παγκορασίδες Β, παπέδες παγκορασίδες Α και παπέδες κορασίδες. Όσον αφορά τώρα τη συμμετοχή των σωματείων. Η Λίμνος συμμετέχει με 2 σωματεία, η Μυτιλήνη με 7 σωματεία, η Σάμος με 2, η Ικαρία με 2 και εμείς με 4 σωματεία. Έχουμε σύνολο 17 σωματεία που αγωνίζονται στην διοργάνωση της προσεχούς Πέμπτης. Τα αγωνίσματα τώρα. Έχουμε 31 ατομικά αγωνίσματα στο αγωνιστικό πρόγραμμα και ένα ομαδικό είναι η σκηταλοδρομία μεικτή, αγόρια κορίτσια, 4x200 μέτρα. Στο πρόγραμμα το δικό μας το αγωνιστικό των σωματείων των δικών μας που υπάρχουν στο ΣΕΓΑΣ υπάρχουν παράλληλα και αγωνίσματα που θα διεξαρθούν για τα άτομα με αναπηρίες. Υπάρχουν 5 συνολικά σωματεία που συμμετέχουν. Είναι 2 σωματεία από τη Μυτιλήνη, ένα από τη Σάμο, ένα από τη Λίμνο και ένα από τη Χίο. Όπως είπε και ο κ. Παπαδόπουλος, το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκινάει στις 5.30 και ολοκληρώνεται το βράδυ περίπου στις 9.30 με την σκηταλοδρομία 4x200 μέτρα. Στο σημείο αυτό, κλείνοντας, περιεκτικά με την ενημέρωση σχετικά με τα αγωνίσματα και το αγωνιστικό κομμάτι της Πέμπτης, να ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την πρωτοβουλία αυτή που απευθύνεται και στον αγωνιστικό αθλητισμό, άρα και στην νεολαία. Και δεν χρειάζεται να πει κανείς πολλά περισσότερα για αυτό το κομμάτι, για το πόσο σπουδαία είναι. Εύχομαι στο μέλλον να προκύψουν και άλλες διοργανώσεις με υψηλότερο αγωνιστικό επίπεδο, που να ξεφεύγουν από τα γεωγραφικά όρια της περιφέρειας και να είναι αυτό η αφορμή για να δοθεί η δυνατότητα στο νησί μας να αποκτήσει μια σύγχρονη αθλητική υποδομή. Μια υποδομή που θα ανταποκρίνεται σε προδιαγραφές σύγχρονης προπόνησης και αγώνων, κάτι που αυτή τη στιγμή
δεν έχει, γιατί η αθλητική υποδομή του δημοτικού σταδίου είναι γερασμένη και δεν μπορεί να προσφέρει στο βαθμό που πρέπει στοιχειώτικη νεολαία και τον αθλητισμό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λόγο στον γραμματέα του Λουσέα, στον κύριο Κουτούλη. Γεια σας από μένα, εγώ ήθελα να πω πολλά. Έχω καλυφθεί από όσα έχουν υποθεί. Θέλω να συγχαρώ όλους όσους έχουν συμβάλει μέχρι σήμερα, ώστε αυτή η τόσο σωστά στοχευμένη εκδήλωση νέων φέρνει τα παιδιά του Βορείου Αιγαίου κοντά περισσότερο, αγωνιστικά, αλλά και επειδή στις εποχές που ζούμε είναι πάρα πολύ δύσκολο τα παιδιά αυτά να βρίσκονται μεταξύ τους, είναι μια εκδήλωση που τα φέρνει πολύ κοντά. Ιδιαίτερα δε προσωπικά, εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον φίλο τον Κώστα τον Παδόπουλο, ο οποίος είναι και παλιός αθλητής του Σπύρου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα αθλητικά θέματα της περιφέρειας. Και θα ήθελα να πω ότι εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη συμβολή του στο να έχει ξεκινήσει αυτός ο θεσμός και να συνεχίσετε και μέχρι σήμερα και να συνεχιστεί και στο μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Καμπρά, ο οποίος είναι όχι απλά μέλος του ΣΕΡΑΣ, είναι πάντα κοντά σε αυτά τα γεγονότα και η βοήθεια του είναι. Οπότε ο λόγος του έχει νοημαξία. Ήδη με έχουν καλύψει συνάδελφοι. Όλο αυτό ένα μήνα τώρα γίνεται μια προετοιμασία. Πράγματι υπάρχουν δυσκολίες όσον αφορά και το στάδιο, διότι έχουμε λήψεις οργάνων και γενικά, όπως είπε και ο τεχνικός σύμβουλος, είναι γυρασμένο. Λοιπόν, να μην σας καθυστερώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους μας.